Στα Τρίκαλα βρίσκονται ηθοποιοί και μουσικοί από την Εθνική Λυρική Σκηνή, οι οποίοι το διήμερο 8 και 9 Νοεμβρίου ανέλαβαν την παρουσίαση του έργου της Λυρικής Σκηνής στους μαθητές του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη δραστηριότητα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και το Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων επιλέγει ανάμεσα σε 70 σχολεία από ολόκληρη τη χώρα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο διαδραστικό αυτό πρόγραμμα. Το πρωί, μάλιστα, η Εθνική Λυρική Σκηνή ανέβασε ένα έργο όπερας στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δευτέρου Λυκείου Τρικάλων. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα ενός προγράμματος διαδραστικού σε σχέση με τη Λυρική Σκηνή σε συνεργασία. Μέσω ενός προγράμματος ΕΣΠΑ επιλεχθήκαμε μεταξύ 70 σχολείων όλης της χώρας να συμμετέχουμε διαδραστικά στο πρόγραμμα. Χθες ήταν το team όλο της Λυρικής του σχολείου μας και κινηθήκαμε διαδραστικά. Κάναμε διάφορα παιχνίδια, γνωρίσαν τα όργανα. Τα σκηνικά, όλα, τους συντελεστές που χρειάζονται για μία όπερα. Και σήμερα γίνεται η παράσταση με συμμετοχή της χοροδίας του σχολείου. Στο τέλος, δηλαδή, η παράσταση θα κλείσει με ένα χοροδιακό κομμάτι που συμμετέχουν όλοι οι συντελεστές της όπερας, συν τη χοροδία του σχολείου μας. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά το χάρηκαν και εμείς, βέβαια. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, νομίζω, που γίνεται. Και ελπίζουμε να υπάρχει και συνέχεια, να συνεχίσουμε δηλαδή και να γίνουν και άλλα πράγματα πολύ μεγαλύτερα. Αυτά. Αυτή τη στιγμή στη σκηνή είναι? Αυτή τη στιγμή στη σκηνή είναι το team της όπερας. Τα παιδιά της χοροδίας έχουν ειδική θέση που κάθονται κάτω και όταν θα είναι με ειδικές μπέρτες ντυμένα και όταν θα έρθει η σειρά τους να τραγουδήσουν, θα σηκωθούν για αυτά και θα τραγουδήσουν μαζί με τους υπόλοιπους. Ως εκπαιδευτικός, πιστεύετε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις μπορούν έτσι να δώσουν και το ερέθισμα στους μικρούς μαθητές να ασχοληθούν μελλοντικά με τον ευαίσθητο χώρο της μουσικής? Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Τα παιδιά πήραν πολλά ερεθίσματα αυτό το διήμερο. Όχι μόνο στο χώρο της μουσικής, είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα τα οποία εμπλέκονται για να στηθεί μια όπερα. Πάρα πολλά, πάνω από 15. Ακόμα και εσείς οι ίδιοι δηλαδή, νομίζω ότι είστε μέρος του προγράμματος. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρη. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, είναι η παιδεία η οποία πρέπει να καλλιεργείται γενικότερα. Τα παιδιά μαθαίνουν να ακούνε, να ψάχνουν και κάτι άλλο, να διαπλάθονται μέσα από πολιτιστικά. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση.